Σε σχέση με τη δική μου τη δουλειά, θα αναφερθώ σε 2-3 παραδείγματα από πράγματα με τα οποία έχω ασχοληθεί σχετικά πιο πρόσφατα και σίγουρα τα τελευταία μερικά χρόνια. Το πρώτο έχει να κάνει με το ερώτημα πόσες επιπλέον διαστάσεις έχει η φύση. Πόσες επιπλέον εννοώ τον χ-ψ-ζ που ξέρουμε, το ύψος, βάθος, βάθους και πλάτους που ξέρουμε και που, έχουμε στην, που ζούμε στην καθημερινή μας εμπειρία. Το ερώτημα δεν είναι τόσο περίεργο όσο ακούγεται καταρχήν, διότι αρκεί να σκεφτεί κανείς ένα απλούστερο παράδειγμα, αυτό το καλαμάκι που έχω εδώ μπροστά μου, η επιφάνειά του, από πολύ μακριά μοιάζει να είναι μια μαθηματική γραμμή, ενώ άμα το πλησιάσω πολύ κοντά ή με κατάλληλο μεγεθυντικό εργαλείο, ανακαλύπτω ότι πρόκειται για μια διδιάστατη επιφάνεια που έχει μια μεγάλη διάσταση, άπειρη θεωρητικά, αν το παρεκτείνω και από τη μια και από την άλλη πλευρά, και μια μικρή διάσταση που είναι ουσιαστικά η ακτίνα, αν θέλετε, η ακτίνα του κύκλου, της τομής αυτού του καλαμακιού. Ωραία. Το θέμα επομένως είναι, το ερώτημα είναι, εκτός από τις τρεις μεγάλες διαστάσεις, μήπως υπάρχουν πόσες και πόσο μεγάλες είναι επιπλέον διαστάσεις αντίστοιχες του κύκλου στην διδιάστατη αυτή επιφάνεια. Πώς θα τα ανακαλύψω αυτό? Θα τα ανακαλύπτω αν υπάρχουν πόσες και τα λοιπά και τι μέγεθος έχουν, μελετώντας τη δύναμη ανάμεσα σε δύο σώματα, το μεγεθύνω λίγο αυτό για να μπορέσω να κάνω τη συζήτηση, ανάμεσα σε δύο σώματα που κινούνται πάνω σε αυτή τη διδιάστατη κυλινδρική επιφάνεια. Εάν μπορείτε να δείτε, εύκολα το φαντάζεται κανείς, ότι αν πάρω δύο σώματα που είναι πάρα πολύ μακριά το ένα από το άλλο, τότε ουσιαστικά η ύπαρξη της επιπλέον διάστασης δεν έχει μεγάλη σημασία και η εξάρτηση της δύναμης ανάμεσά τους είναι αυτή που καθορίζεται από τις μεγάλες διαστάσεις. Όταν όμως αυτά τα δύο σώματα πλησιάσουν κοντά, τότε αισθάνονται, τότε τα δύο βιώνουν τη διδιάστατη επιφάνεια στο παράδειγμα αυτό και η δύναμη ανάμεσά τους είναι διαφορετική. Γιατί ποια είναι διδιάστατη? Είναι αυτή που καθορίζεται από τον νόμο του Νεύτωνα σε δύο διαστάσεις το παράδειγμα αυτό, αντί για μία διάσταση όταν βρίσκονται πάρα πολύ μακριά. Από τη μελέτη επομένως της εξάρτησης της δύναμης του Νεύτωνα από την απόσταση των δύο σωμάτων μπορεί να βγάλει κανένα συμπέρασμα για το αν υπάρχουν και πόσο μεγάλες είναι οι επιπλέον διαστάσεις και πόσες είναι. Τώρα, τα πειράματα που γίνονται ακριβώς αυτό, μελετώντας την δύναμη του Νεύτωνα, την εξάρτηση της δύναμης του Νεύτωνα από την απόσταση δύο σωμάτων, γίνονται συνεχώς, έχουν καταλήξει μέχρι σήμερα ότι μπορεί να υπάρχει καταρχήν επιπλέον διάσταση, αλλά αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 0,1 χιλιοστό του μέτρου. Τόση, ξέρω εγώ, ένα χιλιοστό, ένα δέκατο του χιλιοστού του μέτρου. Ωραία. Τώρα, η θεωρία των χορδών, αν θέλετε παρεμπιπτόντως, προβλέπει ότι μάλιστα είναι αυτοσυνεπής σαν θεωρία μόνο εφόσον υπάρχουν 6 επιπλέον χωρικές διαστάσεις. Δεν καθορίζει το μέγεθός τους, αλλά θέλει και μόνο έτσι υπάρχει θεωρία των χορδών, εάν υπάρχουν στη φύση 6 επιπλέον χωρικές διαστάσεις. Το ερώτημα είναι πόσο μεγάλες μπορεί να είναι αυτές. Εάν δεχτούμε ότι είναι της τάξης, το μέγεθος της τάξης το ενός δεκάτου, ενός χιλιοστού, αν θέλετε, του ενός δεκάτου ή ενός εκατοστού του χιλιοστού του μέτρου και με κάποιες επιπλέον προϋποθέσεις, συμπεραίνει κανείς ότι στη φύση θα πρέπει να υπάρχουν μελανές σωπές, μίνι μελανές σωπές τις λέμε, γιατί έχουν μάζα της τάξης των χιλίων πρωτονίων. Όσο μάζα έχουν 1000 πρωτόνια, τόση είναι η μάζα μιας τέτοιας μίνι μελανής σωπής. Μέγεθος της τάξης των 10 στην πλην 18 εκατοστών, δηλαδή της τάξης του ενός εκατοντάκης χιλιοστού του μεγέθους ενός πυρήνα, πολύ μικρά. Και επίσης αυτές οι μελανές σωπές
ακτινοβολούν πολύ γρήγορα σαν αντικείμενα θερμοκρασίας της τάξης των χιλίων δισεκατομμυρίων βαθμών Κελσίου και επομένως ζουν ελάχιστα ένα απειροελάχιστο κλάσμα του δευτερολέπτου. Παρόλα αυτά, θα περιμένει κανείς ότι όταν συγκρούσει στον επιταχυντή, τον Large Hadron Collider, στον επιταχυντή του CERN, με τις ενέργειες που διαθέτει στο CERN, αν το σενάριο και οι υποθέσεις στις οποίες βασίζεται η ύπαρξή τους είναι σωστές, θα πρέπει να παραχθούν στο CERN τέτοιου είδους μίνι μελανές σωπές, οι οποίες βέβαια ακαριαία σχεδόν θα διασπαστούν και θα εξαφανιστούν, αλλά θα μπορεί κανείς να συμπεράνει τον σχηματισμό τους από τον τρόπο που διασπώνται και από τα προϊόντα που βλέπει να εκπέμπονται. Τώρα, ένα σημαντικό, βέβαια, πρωτού πάμε στον LHC, θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει, και το ρωτήσαμε, εάν υπάρχουν, γιατί δεν έχουν παραχθεί τέτοιες μίνι μελανές σωπές, αν υπάρχουν, από πού να παραχθούν, από κοσμικές ακτίνες, σωματίδια που πέφτουν και μας βομβαρδίζουν συνεχώς από διάφορες πηγές, πέφτουν στην ατμόσφαιρα της Γης, χτυπάνε ένα τέτοιο σωματίδιο, χτυπάει για παράδειγμα ένα άτομο, ένα πυρήνα στην ατμόσφαιρα της Γης και έχει αρκετή ενέργεια για να παράξει μια τέτοια μελανιοπή. Πράγματι, αν θέλετε, υπήρχαν στο παρελθόν, τη δεκαετία του 70, είχαν παρατηρηθεί κάποια τέτοια γεγονότα, τα λένε Centauro events, περίεργα, παράξενα events, ήταν ασυνήθιστα γεγονότα των κοσμικών ακτίνων, που εμείς, αν θέλετε, ισχυριζόμαστε ότι έχουν όλα τα χαρακτηριστικά να προέρχονται από σχηματισμό μίνι μελανών οπών. Ωστόσο, το γεγονός ότι δεν έχουν παρατηρηθεί αλλού πιο πρόσφατα, εκείνα τα παρατηρητήρια κλείσανε, που τα είχαν δει σε δύο παρατηρητήρια, στη Σάντι στην Νότια Αμερική και στα Παμίρ στην Κεντρική Ασία, αλλά αυτά τα παρατηρητήρια κλείσανε, αλλά το γεγονός ότι δεν έχουν παρατηρηθεί αλλού βάζει σε σκέψη κατά πόσον ήδη και εκείνα τα γεγονότα που παρατήρησαν τότε ήταν μάλλον ψεύτικα ή, εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν σίγουρα γεγονότα, παρά ήταν σφάλματα των μετρητών και των συσκευών των πειραμάτων. Ωστόσο, υπάρχει το ερώτημα, οπότε επανερχόμαστε τώρα στον επιταχυντή και τι ερωτήματα μπαίνουν στον επιταχυντή, με ποια είναι η πιθανότητα, είναι σημαντικό να υπολογίσει κανείς την πιθανότητα σχηματισμού σε μια τέτοια σκέδαση σωματιδίων στον επιταχυντή, πιθανότητα σχηματισμού της μελανής σωπής. Υπάρχει μια εκτίμηση το ποια είναι αυτή η πιθανότητα, αλλά η εκτίμηση αυτή αγνοεί την ακτινοβολία που εκπέμπεται σε βαρυτικά κύματα, βαρυτική ακτινοβολία, κατά τη σκέδαση των δύο σωμάτων, των δύο σωματιδίων στον επιταχυντή. Αν την υπολογίσει κανείς, ανακαλύπτει ότι υπάρχει τόσο πολύ ακτινοβολία που φεύγει σε βαρυτική ακτινοβολία που εκπέμπεται κατά τη σκέδαση, που τα σωμάτια, ενώ νόμιζες ότι είχαν αρκετή ενέργεια για να σχηματίσουν μελανιοπή, την έχουν χάσει σε ακτινοβολία και αυτό που παραμένει δεν είναι αρκετό για να σχηματιστεί η μελανιοπή. Άρα, μειώνεται κατά πολύ, μοιάζει να μειώνεται κατά πολύ η πιθανότητα δημιουργίας μελανής σωπής. Και όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη στην ανάλυση των πειραμάτων στο CERN για να καταλήξει κανείς σε ασφαλές συμπέρασμα σε σχέση με το κατά πόσον υπάρχουν έξτρα διαστάσεις, τι μέγεθος έχουν και επίσης σχετικά με τις υπόλοιπες υποθέσεις, τις οποίες δεν ανέφερα, που οδηγούν στην ύπαρξη μελανών οπών, θεωρητικά.